Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Μεχταρή, καλώς ήρθες. Τα έχουμε ξαναπεί, έτσι δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Είσαι καλά, Νικολά, μου. Καλά, Σαββαράκι. Καλώς όρισες στην παρέα. Τι κάνεις, βέβαια, λίμωνο. Ο Τασούλης μας. Ο Τασούλης, λοιπόν, κάθισε Μεχταρή. Πώς είμαστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εδώ μας έχει λίγο αναστατώσει ο Νίκος και ποιος ξέρει τι με περιμένει σε λίγο στο ξομολογητήριο. Όλο μου λέει αν είμαι έτοιμος. Εγώ του λέω αν είσαι εσύ έτοιμος. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι πολύ σωστά, πολύ σωστά απαντάει. Νεκτάρια, πώς γνωριστήκατε με τον Νίκο? Wow. Ωραία, θα το πω εγώ αυτό. Λοιπόν. Καλά, είσαι και μαζεμένος. Είχα ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Ο Νίκος τότε ήταν στο Παρίσι και άκουγα συνέχεια το όνομά του κτλ. Και εγώ είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις και μου είχε πάρα πολύ μεγάλη. Εσύ στον χώρο του modeling. Ναι. Okay. Μου είχε πολύ μεγάλη αδυναμία ο Τάκης ο Μπάσιος. Τάκης ο Μπάσιος είναι ένας φίλος μας κομμωτής, περίφημος. Και ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Νίκο. Όμως δεν προέκυπτε γιατί ο Νίκος ήταν τότε στο Παρίσι. Okay. Ακριβοθόρητος. Ναι. Okay. Επιστρέφει ο Νίκος από το Παρίσι και φεύγω εγώ εξωτερικό για τη δική μου καριέρα. Όντας εγώ Σανγκάι, έκανε ο Νίκος ένα ταξίδι εκεί και μου έφερε πουρα και κολύριο, πρέπει να πω. Το πουρα, άντε να το καταλάβω, αν ήξερε ότι σου αρέσουν τα πουρα, το κολύριο που κολλάει. Ναι, μια που θα ερχόταν, γιατί το σωστό το κολύριο δεν το βρίσκεις. Α, ευχαριστώ, τι ωραία. Α, έχει και ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι υπάρχει παντού. Τέλεια. Δεν θα το χαλάσω. Κολύριο για τα μάτια ή κάτι άλλο. Για τα μάτια. Βάζουν αυτοί μέντα, δυόσμο και τα μάτια τσούζουν. Μισό, άρα για να καταλάβω. Και έχω μια φωτοευαισθησία εδώ. Άρα εσύ έχεις κάποιο θέμα και το ζήτησες. Από τα φώτα, τη δουλειά, τις φορτίες και αυτά, ναι. Από ό,τι κατάλαβα έχετε συνεργαστεί, έτσι. Χρόνια τώρα. Ναι. Ωραία. Πώς είναι στο κομμάτι της δουλειάς, γιατί άλλο να είσαστε φίλοι, και άλλο να δηλαδή είναι αυστηρός. Δηλαδή, Θέμη, κάνω modeling μπορεί 16-17 χρόνια. Άμα δουλεύεις για τον Νίκο, σε φωτογραφίζει ο Νίκος, το τι σχόλια έχω πάρει και παίρνω ακόμη. Πώς είσαι έτσι, δεν ξέρεις να ποζάρεις, πώς κάθεσαι έτσι, είσαι άψυχος, είσαι χωρίς νεύρο, είσαι... Εσύ καλώς αυτά. Έχω πολύ καιρό στη δουλειά. Θέμη, δεν διανοείσαι. Δεν διανοείσαι. Αλλά τον αγαπώ. Εγώ ξεχνάω αμέσως, ξέρεις. Μπορεί να σε κάνουν κουρέλια ένα δευτερόλεπτο, μετά το ξεχάσει. Δεν θα το ξεχάσω εγώ όμως, Νίκο μου. Τι εννοείς, θα με κάνεις κουρέλια και εγώ να τσάμε. Θα βρω εγώ τρόπο να σε κάνω εγώ. Τι είναι αυτό που θαυμάζεις πιο πολύ και τι είναι αυτό που δεν αντέχεις στον Αποστολόπουλο? Για μένα ο Νίκος κινείται στα όρια της διανόησης. Το να είσαι μία μέρα μαζί του είναι πραγματική εμπειρία. Βασικά από το πιο απλό, ξέρει τα πάντα από μουσική, από κρασί, από φαγητό. Πάρα πολλά ταξίδια, δηλαδή για μένα είναι σαν σχολείο ζωής. Και κάποια στιγμή είχα μια ιδέα, αλλά είναι πολύ δύσκολο με τον Νίκο να εκπαιρεώσει πράγματα, γιατί ο χαρακτήρας είναι λίγο ιδιαίτερος, περίεργος. Ήθελα να κινηματογραφήσω μια μέρα από τη ζωή του, μια εβδομάδα από τη ζωή του. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας κάνεις πλάκα τώρα. Θα είχε με αυτούς που συνομιλεί, βλέποντας τον πώς λειτουργεί, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούει μπινελίκια. Δεν διανοείσαι. Έχουμε ρίξει τα κομμούς. Τρομάζω. Πάω στο σπίτι, βλέπω την Άννα, την κυρία που βοηθά και λέω πώς είναι σήμερα. Μου λέει στο γραφείο είναι. Μια χαρά. Ήρεμος, πήγαινε. Ναι. Εγώ κοίταξε να δεις. Όταν ευριάζω, γίνομαι μανικιουρίστρα από την Πορτογαλία. Πώς είναι μανικιουρίστρα από την Πορτογαλία? Βρίζει, φωνάζει. Δεν μου είπες τι δεν αντέχεις τον Νίκο. Το χαρακτήρα του που είναι πολύ εκρηκτικός, είναι παρορμητικός. Εκεί που είναι έρημος μπορεί να έχει μια έκρηξη και εγώ δεν ξέρω τι. Okay. Νομίζω αυτό. Λίγο είναι. Έτσι και μου τηλεφωνήσει ο Νίκος, φοβάμαι να απαντήσω. Νεκτάριε, ναι. Θα ήθελες να δεις ποτέ τον Νίκο σε κριτική επιτροπή? Όχι. Γιατί? Όλο αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου, δεν θα ήταν live. Δεν θα ήταν live, άκου τώρα αυτό. Θα ήταν γραμμένο. Ναι. Εγώ σε live θα πήγαινα. Όχι, δεν το χρειάζεται και καλύτερα να μην εμφανίζεται τόσο πολύ συχνά, όπως αυτός δεν θέλει για μένα, έτσι και εγώ για αυτόν, και να είναι λίγο πιο low profile. Δεν έχει καμία ανάγκη βασικά να μαζέψει πράγματα και καταστάσεις, αλλά καλύτερα όχι. Επειδή έχει τεράστια εμπειρία, πιστεύω ότι θα μου άρεσε να τον δω σε κάποιο show. Κοίτα, τον Νίκο δεν μπορείς να το κοντρολάρεις. Εσύ, Θέμη μου, πιστεύεις ότι υπάρχει μια εκπομπή, θα μου τέριαζε σημερινή? Ποια θα μου τέριαζε από όλους αυτούς? Εγώ πάω με τη μόδα τώρα, το δικό σου κομμάτι είναι η μόδα. Ας πούμε στο GNTM θα ήθελες να κάνω εγώ εκεί? Τι να πω? Μα δεν μπορούσα από αυτή την επιτροπή. Τη Βικούλα που την έχω ζήσει, την είχα μοντέλο και στο εξωτερικό μαζί μου, λανσάραμε το άρωμα μαζί. Τι να πω στη Βικούλα, την ακούσα να τσιτσιρίζει η Βικούλα έτσι, θα την βλέπει ένα από τα αυτή και θα την έβγαζα εγώ έξω. Λοιπόν, να ακούω τον καραβάρα, πώς θα ταιριάζουμε.
φτιάξε μου εσύ την επιτροπή του GNTM. Σου λένε λοιπόν, στον επόμενο κύκλο έρχεσαι εσύ και πρέπει εσύ λοιπόν να βάλεις άτομα που γουστάρεις, που εκτιμάς. Το λάκι που αναφέραμε πριν θα τον έβαζες. Το λάκι τον έπαιρνε. Το γαβαλά. Το λάκι τον εχτάρι. Εσύ αμέσως μην χάσεις εγώ. Sorry. Έχουμε και την πριμαντόνα κοντά. Μπεταχτεί πάνω για την Άρια, το αγκά στα ντίβα. Ξαφνικά εγώ φταίω. Το λάκι θα τον έπαιρνε οπωσδήποτε. Γιατί εγώ με το λάκι θα παίζω με καλό τένις. Κατάλαβες, γιατί και ο Λάκης ανεξέλεγκτος. Ο Λάκης δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτος. Ο Λάκης όχι, είναι ανεξέλεγκτος. Μαζί μου θα ήταν τέλειο, γιατί θα ήταν όλο χιούμορ, θα περνάγαμε ωραία. Ωραία, βάλαμε και δύο γυναίκες. Από ό,τι κατάλαβε, η Καγιά είναι έξω από το τέτοιο. Όχι, η Βίκη όπως είναι τώρα αποκλείεται. Πώς ήταν... είναι τώρα η Βίκη, μια χαρά είναι. Μια στρίγκλα είναι η Βίκη. Προσπαθεί να κάνει τη στρίγκλα. Όχι, είναι ανυπόφορη η Βίκη. Πραγματικά την αγαπώ πολύ, το ξέρει, αλλά είναι ανυπόφορη, δεν κάνει η Βίκη. Θα το έκανα όμως στην Επιτροπή. Θα την έφτιαχνα, έχεις δίκιο. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Θα ήταν και εκπαιδευτικό πολύ. Γιατί εγώ αγαπώ τα παιδιά, αγαπώ τους νέους ανθρώπους. Θα τους οδηγούσα, κατάλαβες. Γιατί δεν τους πήγαινα στο αποτέλεσμα, να τους κρίνω εκ του αποτελέσματος. Η γυναίκα μου, που της οφείλω τα πάντα, για μένα ήταν ό,τι πιο σπουδαίο είχα στη ζωή μου μετά τη μητέρα μου. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν όμορφη, κομψή, παριζιάννα, καλλιεργημένη. Γαλλίδα. Γαλλίδα, την ανέφερες πριν. Γαλλίδα. Όμως μου φέρθηκε πολύ σκληρά. Όχι το λέω με κακό. Όταν έκανε τη μεγαλύτερη επίδειξή μου το 1987, 160 εκατομμύρια δραχμές. Είναι πολλά λεφτά το 1987. Αγόρασες 5 πολυκατοικίες εδώ. Και τώρα. Και όταν βγήκα έξω, 5.000 άτομα. Ήταν υπουργοί της Γαλλίας όλοι. Τι να σου πω τώρα και ποιος δεν ήταν. Να καταλάβεις, ήταν και η διευθύντρια του GQ, της οποίας την άφησα μέσα στο χιόνι με μείον 10, δεν της επέτρεψα να μπει μέσα, επειδή στο προηγούμενη επίδειξή μου άργησε να έρθει και ήθελε να έρθει την άλλη μέρα. Και μου λέει η γυναίκα μου την ώρα που τελείωσε, είχα 5.000 τριαντάφυλλα μέσα σε ένα δίχτυ και πέσανε σε όλο το κοινό στο τέλος. Δηλαδή, σου μιλάω για μια υπερπαραγωγή. Και μου λέει αυτή την επίδειξη δεν μου λέει να έχει κάνει ποτέ, τέλος. Γιατί? Είχε δίκιο. Γιατί? Γιατί χάλασα πολλά λεφτά. Κόστησε. Γιατί πήγα πολύ μακριά, ότι εγώ, όπως έγραψα την άλλη μέρα η Μόντα, έγραψε «Ο Νίκος είναι ο πιο κακός παθής του Βισκόντι». Το είχα στηρίξει όλο πάνω στο Βισκόντι και στο Χίτσκοκ και πολλά, όλα ήταν όλο θεατρικό, πώς να σου πω. Αυτή η γυναίκα σήμερα. Αυτή η γυναίκα με προσέχει από αλλού. Έχει φύγει, Ναι. Με κόλλησε στον τοίχο. Δεν με χάιδεψε, ενώ με λάτρευε, όχι με λάτρευε, ζούσε μόνο για μένα. Νεκταριέ. Θα μας επιτρέψεις. Ναι, φοβάμαι λίγο. Μήπως όχι.